Είχα και καιρό να την εδώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καιρό είχα να σας δω. Καλά? Με βλέπετε. Δόξα Θεός, όλα καλά. Σε αυτή την κατάσταση βέβαια. Τι πάθατε στο Πασόκ τώρα, τι ήταν αυτό τώρα, δεν το περίμενε κανένας. Να πούμε τώρα κάτι άλλο όμως. Είπατε, είστε καλά. Πόσο καλά μπορεί να είναι ένας πολίτης όταν σήμερα χάνεται ένα παιδί 16 χρονών? Εγώ θέλω να δει, πρέπει λίγο να υπάρχει και μια ιεράρχηση λίγο των ζητημάτων που μας απασχολούν ως κοινωνία. Και αυτό σας το λέω και με την ιδιότητα της μητέρας. Ένας έφηβος 16 χρονών, ένας αδόκητος θάνατος, ένα παιδί που νοσηλεύεται 7-8 μέρες στην Αττική και μετά χάνει τη ζωή του σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε πρώτα η σκέψη μας και ως κοινωνία και ως πολιτεία θα πρέπει να είναι πρώτα σε αυτό το παιδί που χάθηκε και στους γονείς του που για τα πολλά επόμενα χρόνια έχουν να ζήσουν ένα προσωπικό Γολγοθά. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλό να ιεραρχούμε τα ζητήματα που μας απασχολούν. Σας το λέω έτσι με πολύ σεβασμό και, πολύ χωρίς καλά και χωρίς να επιστρατεύω στην νομική μου ιδιότητα. Με πολύ σεβασμό σε ένα νέο άνθρωπο που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλά κάνετε και ανοίγει και μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι τραγικό ότι χάθηκε μια ζωή 16 χρονών, δεν το συζητάμε. Αλλά τελούσε εν παρανομία ο 16χρονος. Η απώλεια μιας ζωής. Υπάρχει, ναι, και υπάρχει μάλιστα και ένας αστυνομικός, ο οποίος θα κριθεί για αυτό που έκανε και θα είναι ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης. Τώρα είχε δίκιο, είχε άδικο, δεν ξέρω, η δικαιοσύνη θα τα βρει. Εμείς δεν θα κρίνουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρετε, πολλά νέα παιδιά βλέπουν αυτό το περιστατικό και λένε γιατί να πάνε να γίνει ο αστυνομικός. Ο άνθρωπος έχει δύο παιδάκια, έφυγε από το σπίτι του το πρωί για να πάει για δουλειά και το μεσημέρι βρέθηκε κρατούμενος. Λοιπόν, θα μου πείτε δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αλλά είναι και αυτή η πλευρά του θέματος, η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική. Και ξέρετε, οι απαντήσεις σε αυτά δεν είναι εύκολες. Να δεις τη μία πλευρά, να αποκλείσεις την άλλη. Βεβαίως χάθηκε ένα παιδί 16 χρονών. Και είναι τραγικό, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτον πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο δικαιϊκό μας σύστημα. Το δικαστικό συμβούλιο θα κρίνει για την κατάσταση του φίτη. Για την κατάσταση του αστυνομικού. Αυτού δηλαδή που προκάλεσε αυτό το συμβάν. Η απώλεια όμως μιας ανθρώπινης ζωής έχει μια άλλη αξία από την οικογενειακή μου διασάλευση, από την αστέρηση ενδεχομένως της προσωπικής μου ελευθερίας. Θα πρέπει, σας το λέω με περίσσια έτσι, και ευαισθησία αλλά και ετοιμότητα, να κάνουμε μια σταχυολόγηση των αξιών. Και όλα αυτά και αυτή η σταχυολόγηση των αξιών πρέπει να διατρέχει όλη μας την κοινωνική ζωή, την επαγγελματική ζωή και την πολιτική ζωή. Σας το λέω έτσι εν συνειδήσει αυτού που λέω. Σήμερα θρηνείται ένας νέος άνθρωπος με τις συνθήκες που χάθηκε. Αυτό θα αξιολογηθεί από το δικαιϊκό μας σύστημα και από την ποινική δικαιοσύνη. Εμείς όμως ως πολίτες οφείλουμε να ενσκύψουμε και σε ένα παιδί που χάθηκε. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Ναι, αλλά ως πολίτες εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό πέρα από το να πούμε παιδιά να οργανωθεί η αστυνομία ή τέλος πάντων να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι όταν ένας αστυνομικός του κάνει σήμα και του πει σταμάτα να σε ελέγξω, το παιδί μας πρέπει να μάθει να υπακούει σε αυτό που του λέει ο αστυνομικός. Είτε έχει δίκιο ο αστυνομικός είτε όχι. Είναι μία πλευρά. Υπάρχει και άλλη πλευρά η οποία θα αξιολογηθεί από την δικαιοσύνη. Όλοι μας δεν οφείλουμε, δηλαδή, δεν οφείλουμε όλοι μας να το μάθουμε αυτό. Θα αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Ναι, συμφωνώ, αλλά η συμπεριφορά. Λέω ότι οι γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά, γιατί 16 χρονών. Οι γονείς στα παιδιά πρέπει να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. 16 χρονών είναι παιδί, δεν είναι. Οι γονείς στα παιδιά, πιστέψτε με, πρέπει να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν ο αστυνομικός λέει σταμάτα, σταματάμε. Είτε πιστεύουμε ότι έχει δίκιο, είτε πιστεύουμε ότι έχει άδικο. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, όμως κάποιος έχει ταχθεί να υπηρετεί και να εφαρμόζει τον νόμο και έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό και δίνουμε την αξία που οφείλουμε να τη δίνουμε ως συνταγμένη πολιτεία. Έχει όμως εκπαιδευτεί για να εφαρμόζει τον νόμο και από την άλλη έχουμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ας αφήσουμε λοιπόν την ποινική δικαιοσύνη να αποφανθεί, ναι, για την τύχη αυτού του ανθρώπου. Όμως δεν σημαίνει ότι η τύχη αυτού του ανθρώπου, ότι εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία δεν πρέπει να ενσκύψουμε
με σοβαρότητα και με σεβασμό στο φάντον ενός νέου ανθρώπου. Και να είναι και τα πράγματα ήρεμα, να μην δούμε αυτά τα έκτροπα που είδαμε πριν από μερικές ημέρες. Αυτό είναι παρθομολογούμενο. Ότι αυτά τα φαινόμενα ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Να είναι ήρεμα τα πράγματα. Και κάθε κοινωνική αναταραχή θα πρέπει να μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Η τροχιά είναι η συνεννόηση και να είμαστε δουλεμένοι ως κοινωνία περισσότερο. Και ένθεν και κακήθεν. Να πάμε τώρα στην πολιτική. Τι πάθατε στο Όλα Πασόκ. Όλα πολιτική είναι, να ξέρετε. Τι πάθατε στο Πασόκ με την κυρία Καϊλή. Τι ήταν αυτό. Είναι ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας. Και αυτό που είναι έτσι παρήγορο, γιατί ξέρετε ότι τα λόγια μου δεν τα κρύβω, είναι ότι οι αποφάσεις ήταν ακαριές και έδειξε ότι η νέα γενιά στελεχών και η νέα ηγεσία η οποία προτάσει την ανανέωση της πολιτικής σκηνής επέλεξε να μην κρυφτεί. Και μόλις το ζήτημα αυτό έγινε γνωστό στη χώρα μας, μόλις όμως έγινε γνωστό στη χώρα μας και όλοι λίγο πολύ, είτε είσαι νομικός είτε δεν είσαι νομικός, αντιλήφθηκες το εύρος αυτής της υπόθεσης, ελήφθησαν ακαριές αποφάσεις. Ακαριέα ήταν η απόφαση της διαγραφής από μέλους του κινήματος. Ακαριέα ήταν η απόφαση της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών για την αναστολή της ιδιότητάς της, για τη συνέχεια για τη διαγραφή της, αλλά και για την καθαίρεσή της από Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, εγώ θα σας κάνω ένα άλλο σχόλιο. Αυτό σημαίνει ότι κανένα θεσμικό όργανο δεν είναι απρόσβλητο από παράνομες ξένες επιρροές. Ότι η διαφάνεια και η λογοκρισία θα πρέπει να υπάρχει παντού. Να διατρέχει όλα τα θεσμικά όργανα, να διατρέχει την πολιτική ζωή, να διατρέχει το μεγάλο μας ευρωπαϊκό σπίτι, να διατρέχει κάθε έκφανση της ζωής μας. Και όπου υπάρχουν στίγματα αδιαφάνειας, αυτά θα πρέπει αμέσως να πλήττονται. Ναι, αλλά μεγάλωσε μέσα στο Πασόκ, Ότι μεγάλωσε μέσα στο Πασόκ και ότι πήρε κάποιες σάρκα από τη σάρκα του Πασόκ. Συνέχεια ένα λάθος δρόμο με μια δική της ατζέντα, αυτό δεν νομίζω ότι καθιστά το θέμα αυτό, ότι όλοι έχουμε συλλογική ευθύνη για έναν άνθρωπο ο οποίος παρά το νέο της ηλικίας της επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο. Κυρία Γαλλιόμη, και καταπάτησε μιλάτε ενδεχομένως ένα αξιακό κώδικα που είχε ή που δεν είχε. Μιλάτε όμως για μια ακαριαία απόφαση τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο. Ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ ανέφερε ότι ήθελε να την αφαιρέσει από την ψηφοδέλτια από τις 26 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί πιστεύετε ότι υπήρχε αυτή η καθυστέρηση? Γιατί εννοείται πως μετά τη στιγμή που βγήκε το σκάνδαλο, ακαριαία θα ήταν η απόφαση για τη διαγραφή της. Και πάλι έδειξε, ο πρόεδρος του Πασόκ έδειξε παρησία. Καταρχήν από την πρώτη στιγμή και με την δήλωση αυτή που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ξένησε τους πάντες. Την ίδια μέρα, όχι απλά αποστασιοποιήθηκε, ούτε ωρεοποίησε το λόγο του το πολιτικό. Τι είπε? Είπε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται, πόρο απέχει τις δικές μας πολιτικές θέσεις. Πρώτον. Δεύτερον, την αυτή ημέρα, χωρίς να κρυφτεί για τις επόμενες ημέρες, είπε ότι ήδη διαφοροποιήθηκε από την πρώτη στιγμή όταν έσκασε στη χώρα μας το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων του αρχηγού του Πασόκ, της δικής της διαφοροποίησης, η οποία ήταν πάλι ορατή και σε κοινή θέα, είπε ότι είχε μια αδυναμία να την αποπέμψει, καθότι η ίδια είχε διαφοροποιηθεί από τα προτάγματα του κινήματος και από τον αξιακό κώδικα ενός πολιτικού χώρου, καθότι ήταν επικεφαλής της ΠΕΓΚΑ και δεν ήθελε να λειτουργήσει με τρόπο που θα διασάλευε την πορεία ελέγχου της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν σαφής. Όχι απλά δεν καθυστέρησε. Όχι απλά δεν κρύφτηκε. Κινήθηκε. Τάριξε και στη Νέα Δημοκρατία όμως. Ενώ μέσα στο Πασόκ μεγάλωσε η κυρία Καϊλή. Από μικρό κορίτσι. Αν κάποιος μεγαλώνει σε ένα πολιτικό χώρο, σημαίνει ότι ο δικός αξιακός κώδικας, ο οποίος όπως φάνηκε ότι ήταν ένας αξιακός κώδικας που ήταν θολός,
ότι αυτός ο αξιακός κώδικας μπορεί να. Με αυτόν μπορούμε να ταυτιστούμε όλα εκείνα τα στελέχη που είμαστε της αυτής γενιάς. Όχι μόνο, αλλά. Ένα ρητορικό ερώτημα. Κάπου πρέπει και το Πασόκ να αναλάβει ένα μέρος της ευθύνης, γιατί είναι δικός του άνθρωπος η κυρία Καϊνή. Το μεγάλο πλήγμα. Και επειδή αν θεωρείτε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν βγαλμένος από τα σπλάχνα, ακαριέα αυτός ο άνθρωπος αποπέμφθηκε. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς αστερίσκους. Δεν περίμενε δηλαδή αύριο το δικαστικό συμβούλιο των Βελγικών δικαστικών αρχών να αποφανθούν για τη συνέχιση μη της προφυλάκησής της. Δεν περίμενε την δικαστική εξέλιξη. Αλλά κινήθηκε και απέναντι στο δικό του χώρο, τον πολιτικό, και απέναντι στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών και κίνησε ο ίδιος από χθες την Κυριακή ο ίδιος διαδικασία να αποπεμφθεί και να καθαιρεθεί από όλα τα όργανα. Ξέρετε κάτι, και αυτή η περίπτωση ήταν έτσι και μια ανασκόπηση όλων μας, ότι η πολιτική τιμή και οι αξίες και οι αρχές θα πρέπει να τις έχεις στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Όταν δεν τις έχεις και δεν εκφράζεις το χώρο από τον οποίο γεννήθηκες, μεγάλωσες κτλ., η κίνηση της αποπομπής για μένα είναι μια κίνηση ταπείνωσης και τιμωτικής. Την επέλεξε. Τέτοιο είναι, ναι. Εντάξει, επέλεξε την ατίμωση, την επέλεξε. Διαγραφή. Δεν μπορούμε όμως για την ατίμωση αυτή, γιατί είναι ατίμωση. Δεν είναι μόνο ατίμωση πολιτική. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Υπάρχει το πρώτο σκέλος, το οποίο το ξεπερνάμε ως να μην μας αγγίζει. Υπάρχει η προσωπική ατίμωση. Γιατί ο ευρωβουλευτής, ο βουλευτής, τάσεται στην υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Και επίσης, το ότι χρησιμοποιήσει ως όχημα ένα κόμμα, αυτό, και το κόμμα αυτό το χρησιμοποιήσει ως μέσο πλουτισμού ή ως μέσο ισχυροποίησης, αυτό ούτε χώρα έχει, ούτε χρώμα έχει, ούτε τελικά ιδεολογική τοποθέτηση έχει. Μάλιστα. Και δεν νομίζω να σας λέω τόσο μεγάλες σοφίες. Να έρθουμε τώρα και στα δικά μας. Και αυτά δικά μας είναι. Πώς τα πολύ δικά μας. Και η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαπερνούν όλα τα θεσμικά όργανα, είτε πρώτου βαθμού, είτε δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί θα πάμε τώρα. Επειδή θα πηγαίνατε εκεί, πάμε λίγο νωρίτερα σε εσάς. Πώς τη βλέπετε την περιφέρεια, για πείτε μας. Την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ναι, τι άλλο. Πώς τη βλέπετε την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεν τα έχετε πάει καλά. Δεν τα έχετε πάει καλά στο ΠΑΣΟΚ. Διότι υπήρχε ένας υποψήφιος, ο γιατρός, σοβαρότατος άνθρωπος, αξιολογότατος, σημαντικότατος αυτά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από τότε που γίνανε εκλογές, ούτε τον ματάκουσα, ούτε τον ξαναείδα, ούτε έγινε και καμιά παρέμβαση πουθενά. Έχετε ένα θέμα με τους υποψηφίους στο ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν, τις προηγούμενες φορές είχε γίνει μια συλλογική προσπάθεια ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Συγκροτήθηκε μια παράταξη, η οποία έδωσε τον αγώνα. Κυρία Καλλιού, εγώ αυτή την παράταξη ψάχνω να την ευρώ και την κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα, πολλά χρόνια. Αυτή την παράταξη που μου λέτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ ψάχνω να την ευρώ 4 χρόνια και είναι άφαντη. Ναι, είστε λοιπόν. Άφαντη είναι. Ναι, είστε πολύ αφοριστικός στο λόγο. Αφού είναι άφαντη, εγώ είμαι αφοριστικός. Γιατί σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γιατί και εμείς στην ίδια τοπική κοινωνία ζούμε και ζούμε με την ένταση που ζούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά, περιφερειακή σύμβουλη εννοώ, οι οποίοι καθημερινά στην περιφερειακή ενότητα στην οποία έχουν εκλεγεί και έχουν τιμηθεί, δίνουν τον αγώνα της ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Εμένα πάντως. Σας λέω και από την περιφερειακή ενότητα. Ένας περιφερειακός σύμβουλος παίρνει που και που κανένα τηλέφωνο και λέει κανένα δύο πράγματα τι γίνεται ότι έτσι. Ότι δεν παίρνουν εσάς δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν τους γνωρίζει το περιφερειακό. Ελάτε τώρα, κυρία Γαλλιού. Ελάτε τώρα, κυρία. Αν δεν πάρουν το δημοσιογράφο να δώσουν το θέμα, από πώς θα σηκωθεί το θέμα από μόνο του. Ότι σήμερα. Ακούστε κάτι. Μπορώ να κάνουμε και την υπέρβαση του παρόντος.
υπέρβαση ή την υπέρβαση του παρελθόντος. Ότι σήμερα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Θεσσαλίας να συγκροτηθεί ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα με ανθρώπους που ήδη έχουν συμμετάσχει σε αυτήν την διεργασία μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι κοινωνική, είναι παραταξιακή και φιλοδοξεί να παραταχθεί σε ένα χρόνο απέναντι στην νυν περιφερειακή διοίκηση, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό άλλωστε επιτάσσουν και τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά. Ότι μετά από μια θητεία 12 ετών, μετά από τρεις συνεχόμενες θητείες, είμαστε εδώ προκειμένου να συγκροτηθεί ένα νέο αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο θα αγκαλιάζει και θα απευρυνθεί στην κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλίας. Πρέπει να λειτουργήσουμε με όρους υπέρβασης του παρόντος για να ταινίσουμε έτσι με σοβαρότητα και με επιβεβαιότητα το μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών. Πολιτικά πού το ορίζετε αυτό το χώρο, έτσι, αυτή την προσπάθεια πολιτικά, πώς την οριοθετείτε? Πολιτικά εννοείται ως προς το κάλεσμα που είναι... Εννοώ, το κάλεσμα θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ΠΑΣΟΚ, θα είναι αριστερά, θα είναι κεντροαριστερά. Καλή η τίτλη, ξέρετε. Αλλά αυτό που μετράει είναι η κοινωνία των πολιτών. Υπό την έννοια ότι ο χώρος στον οποίο εγώ προσωπικά προέρχομαι και είναι ο χώρος της σύγχρονης δημοκρατίας, παραδοσιακά ήταν ένας, ειδικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν παραδοσιακά και ανέκαθεν ένας χώρος συνάντησης και συνέβρεσης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Προκειμένου αυτή την παράδοση που έχει τηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια, θα την διατηρήσουμε, θα την ανανεώσουμε, θα την ενδυναμώσουμε με σκοπό και την κοινωνική ανασυγκρότηση και την ενδυνάμωση τοπικών κοινωνιών μέσω της αυτοδιοίκησης. Το ζητούμενο και το ζύγι είναι τα αιτήματα των συμπολιτών μας, οι ανησυχίες των συμπολιτών μας και τα προτάγματα των συμπολιτών μας. Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε ούτε κυβερνητικοί περιφερειάρχες ή μια κυβερνητική παράταξη, αλλά μια παράταξη η οποία θα ενστερνίζεται, θα αφουγκράζεται και θα υλοποιεί τα αιτήματα, τις ανησυχίες και τα προτάγματα της σύγχρονης κοινωνίας. Θεωρώ ότι και εδώ πρέπει να γίνει μια υπέρβαση. Οι όροι, οι προηγούμενοι είναι λίγο παλαιοκομματικοί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε, βέβαια. Από εκεί ξεκινάμε, όμως κάθε συμφωνία και κάθε συνεννόηση είναι πρώτα κοινωνική, είναι προγραμματική και είναι και τα προτάγματα της κοινωνίας θα χαράσουν τους δρόμους. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχει γίνει κουβέντα? Πάντα γίνονται κουβέντες. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος ο οποίος μιλά, συζητά και λαμβάνει αποφάσεις. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει κουβέντα? Σας είπα, οι αποφάσεις και οι κινήσεις είναι κοινωνικές και προγραμματικές. Είναι κοινωνικές και προγραμματικές. Και ο χώρος μας παραδοσιακά είναι ο χώρος της συνάντησης και της συνέβρεσης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Οι προοδευτικές δυνάμεις αγκαλιάζονται από τα κόμματα. Όλοι έχουμε μια κομματική ιδιότητα. Δεν φιλοδοξούμε όμως να γίνουμε ούτε κυβερνητικοί, ούτε αντικυβερνητικοί. Αυτό που φιλοδοξούμε είναι να συγκροτηθεί ένα αυτοδιοικητικό σχήμα, το οποίο θα ενστερνηθεί και θα αφουγκραστεί τα αιτήματα και τις ανησυχίες των πολιτών του σήμερα. Έχει θέματα η Θεσσαλία, πολλά να λύσει. Και κάθε περιφερειακή ενότητα έχει θέματα. Πολλά θέματα. Και η ανάδειξη της Θεσσαλίας ως δυναμικού περιφερειακού πόλου πλέον είναι αναγκαιότητα. Μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας τις βουλευτικές εκλογές. Τις εθνικές εκλογές. Τις εθνικές εκλογές. Πώς θα κυλήσουνε? Εγώ βλέπω με ναρκοθέτηση. Δεν βλέπω τοπία. Βλέπω θολά τοπία. Και το μεγάλο θολό τοπίο είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιλέγει τον δρόμο της συσκότησης, της συγκάλυψης. Κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε μία λίστα ανθρώπων που παρακολουθούνται. Έχουμε συνομολόγηση ότι μέσα στην ΕΕΠ υπάρχει και ένα παρακρατικό δεύτερο σύστημα, το οποίο μόνο ελέγχει και δεν ελέγχεται. Και αν ελέγχεται, ελέγχεται από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Σας τα λέω πολύ σχηματοποιημένα για να γίνουν αντιληπτά. Αυτό το επιτελικό κράτος πλέον έχει θαυτεί. Όμως δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά η διάθεση, η θέληση στην πράξη να αρθεί το απόρριτο των συνομιλιών, προκειμένου να ξέρουμε γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθεί το.
Γιατί παρακολουθούνται, αν παρακολουθούνται, τα εκατοντάδες ονόματα τα οποία έχουν γίνει γνωστά. Γιατί παρακολουθούνται οι υπουργοί της κυβέρνησης. Γιατί αν παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας και παραμένουν όλες στη θέση τους, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Και εθνικό. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι έχετε πολλή δουλειά, γιατί έχετε μπροστά σας εθνικές εκλογές, έχουμε εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας βλέπω με κάθε ενεργός πολίτης. Πολύ αγώνα μπροστά σας. Έχουμε δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.